Πάμε τώρα και στο Δήμο Ορδέας, κυρίες και κύριοι, να δούμε διάφορα θέματα τα οποία βρίσκονται στην ειδησογραφία. Θα καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΑΣ, τον κύριο Νίκο Φουρκιώτη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου της Ορδέας και αναπληρωτή Δήμαρχο της περιοχής. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βακρατσά, σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Καταρχήν, να ξεκινήσω από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ορδέας με διάφορα θέματα και φυσικά επειδή τις προηγούμενες μέρες είχατε επαφές στην Αθήνα μαζί με τον Δήμαρχο Ορδέας, τον Παναγιώτη Πλακετά, ενημερώσατε και το Δημοτικό Συμβούλιο για τρέχοντα θέματα. Για πείτε μας λίγο για τις συναντήσεις που είχατε στην Αθήνα, κύριε Αντιδήμαρχε. Στην Αθήνα όντως βρεθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Πλακετά, τον Δήμαρχο Ορδέας. Είχαμε διάφορες συναντήσεις που ήταν για θέματα του Δήμου μας. Νομίζω ότι όλες αυτές οι συναντήσεις πήγαν πάρα πολύ καλά. Αυτή τη βδομάδα, χθες και σήμερα, πάλι ο Δήμαρχος βρίσκεται στην Αθήνα, γιατί ακυρώθηκαν κάποια ραντεβού λόγω υποχρεώσεων των Υπουργών που βρίσκονται σε διάφορες άλλες θέσεις, περιοχές και στο εξωτερικό ακόμη για θέματα που αφορούν το Υπουργείο τους. Εμείς συναντηθήκαμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα με την διοίκηση της μετάβασης ΑΕ, με τον πρόεδρό της, τον κύριο Καλλύρη, αλλά και τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Μπούρκη. Συναντηθήκαμε σε Υπουργείο για να δούμε ρημοτομικά θέματα που αφορούν το πρώην στρατόπεδο Καπετάν Φούφα, εκεί που έχουμε πει και έχουμε πρόταγμα ότι θα κατασκευάσουμε το κάμπους του Πανεπιστημίου μας, καθώς επίσης και τα κτίρια που, για να μπορέσει να λειτουργήσει πολύ πιο ωραία και σε καλά κτίρια το Πανεπιστήμιο μας. Καθώς επίσης θέσαμε και τα θέματα της επέκτασης της ανατολικής πλευράς της πόλης μας, που είναι, όπως ονομάζεται, μια περιοχή 357. Επισκεφτήκαμε στη συνέχεια τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, όπου εκεί θέσαμε θέματα που αφορούν την πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης μας για το δυναμικό και για τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Γιατί, όπως γνωρίζετε, η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης του Πτολεμαίδος επιχειρησιακά καλύπτει εκτός από την επαρχία Ορδέας αλλά και την επαρχία Αμιντέου. Ζητήσατε προσλήψεις με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, κύριε Αντιδήμαρχε. Ζητήσατε προσλήψεις και να ενισχυθεί, επειδή είστε από αυτό τον χώρο και τον γνωρίζετε καλά, κύριε Φουρκιώτη, γι' αυτό. Όχι, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, αλλά συγχρόνως ο αρχηγός είναι φίλος και συμμαθητής μου στη σχολή πυροσβεστών. Είμαστε ίδια σειρά με τον αρχηγό. Συζητήσαμε όντως για θέματα δυναμικού, αλλά και για θέματα εξοπλισμού που πρέπει να επανδρωθεί η περιοχή και ειδικότερα η πόλη της Πτολεμαίδος. Συζητήσαμε όμως πάρα πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν και υπάρχουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, στη σχολή πυροσβεστών, όπου η έδρα της είναι η πόλη της Πτολεμαίδος. Ήταν πάρα πολύ θετικός ο αρχηγός, γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα της περιοχής και είχαμε μια πολύ επικοδομητική κουβέντα μαζί του. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η πυροσβεστική της Πτολεμαίδας, αυτό που είπατε, καλύπτει εκτός από την Ορδέα και την περιοχή του Αμιντέου. Είναι μεγάλη περιοχή και σε έκταση. Για την αλήθεια και την πραγματικότητα, έκταση ενός νομού και όχι μιας επαρχίας. Έτσι ακριβώς. Γιατί έχει ακτίνα 60 και 70 χιλιόμετρα σε ορεινούς όγκους και τα λοιπά, όπως είναι το Νηφαίο, όπως είναι η Βλάστη, όπως είναι το Βέρμιο και τα λοιπά. Ωραία. Επίσης κάναμε συναντήσεις με τη ΓΕΑ ΟΣΕ και με τον ΟΣΕ για ένα πάγιο αίτημά μας που είναι η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής μέχρι και το βιοπά της Πτολεμαίδος, όπου θα δώσει υπεραξία σε αυτόν τον χώρο που ευελπιστούμε ότι θα εγκατασταθούν μεγάλες επιχειρήσεις, όπως διαβεβαίωσε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός που ασχολείται με αυτό. Είχαμε και εκεί μία πολύ καλή κουβέντα και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Συναντηθήκαμε επίσης και για την παραχώρηση στη ΓΕΟΣΕ των εγκαταστάσεων του σιδηροδρομικού σταθμού, όπου εκεί έχουμε πρόγραμμα να αναπλάσουμε όλη την περιοχή, αλλά και να κάνουμε διάφορα, να κάνουμε τα κτίρια, να τα κάνουμε ανάπλαση και να κάνουμε την περιοχή ανάπλαση και ανακατασκευή όλα τα κτίρια. Και σε αυτό το κομμάτι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ωραία.
Τώρα, αυτά ήταν όσον αφορά τις επισκέψεις. Είστε ικανοποιημένος από τις επισκέψεις, αλλά και φυσικά από την εξέλιξη αυτών των επισκέψεων με υπουργικά στελέχη της κυβέρνησης και όχι μόνο, κύριε Αντιδήμαρχε. Ναι, με υπουργικά στελέχη και με υπουργούς. Πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά οι συναντήσεις που είχαμε στην Αθήνα. Πρωτού βγούμε στο κανάλι σας, είχα μια κουβέντα με τον Δήμαρχο που βρίσκεται για αυτούς τους λόγους πάλι στην Αθήνα, όπως προανέφερα στην αρχή της κουβέντας μας. Και αυτές οι συναντήσεις που είχε σε δύο υπουργεία ο κύριος Δήμαρχος, πήγαν πάρα πολύ καλά οι συναντήσεις. Νομίζω ότι όταν θα έρθει με το καλό το βράδυ και κάποια μέρα θα μας τα παρουσιάσει διαζώσεις και θα μας τα πει αυτός ακριβώς πώς έχουν συμβεί. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι ειδικά το Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα ο Υφυπουργός ο κύριος Παπαθανάσης έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή μας λόγω της απολυνητοποίησης. Άλλωστε τη Δευτέρα τον είχαμε κοντά και στην περιφέρεια, αλλά συγχρόνως επισκέφτηκε και το Δήμο Εορδαίας, το Δημαρχείο, και κάναμε μια κουβέντα και μια παρουσίαση, καθώς επίσης εξήγηλε και κάποιες χρηματοδοτήσεις για τα πράγματα, για αυτά που ζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως ακούσατε και όπως είδατε και στα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, αλλά και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ήδη έχει συμπεριλάβει να χρηματοδοτηθεί η μελέτη για το ΒΙΟΠΑ, για να είμαστε έτοιμοι να ετοιμάσουμε όλον αυτόν τον χώρο, τον αδειοδοτημένο χώρο, αλλά και τον υπόλοιπο, να δεχτούμε τις επενδύσεις, όπως σας είπα και νωρίτερα, τους μεγάλους επενδυτές που θα φέρουν θέσεις εργασίας. Γιατί να μην λέμε τώρα από την αρχή. Αυτό είστε αισιόδοξος ότι θα έρθουν οι επενδυτές και θα δούμε θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό θέλουν όλοι. Ο συγκεκριμένος υπουργός μας έχει δώσει μια έτσι. Ικανοποίηση λίγο. Σας ικανοποιεί αυτά που λέει. Ναι. Και θεωρώ ότι αυτό που λέει το εννοεί. Το έχει αποδείξει τον τελευταίο καιρό από τη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του με τις συνεχείς επισκέψεις στην περιοχή, με την συνεχή επίσκεψη των στελεχών που ασχολούνται με αυτό το θέμα, και νομίζω ότι αυτά που εξήγηλε είναι πραγματικά. Δηλαδή, όπως σας είπα, η χρηματοδότηση της μελέτης για το ΒΙΟΠΑ, χρηματοδότηση μιας άλλης μελέτης κλειστού προπονητηρίου στίβου, που όπως ξέρετε ο στίβος στην πόλη της Πτολεμαϊδας έχει άνθηση και έχει πολύ μεγάλο αντικείμενο και λείπει από την πόλη μας ένας τέτοιος αθλητικός χώρος. Μια χρηματοδότηση για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5.500 θέσεων, καθώς επίσης εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση του ΕΑΚ. Εκεί έχουμε ένα έργο σε εξέλιξη με πολλά προβλήματα, την ανακατασκευή του ΕΑΚ, του κλειστού γυμναστηρίου της πόλης, που είναι το μοναδικό. Και εκεί πήγε πολύ καλά η κουβέντα μας. Τη χρηματοδότηση στεγάστρων αθλητικών χώρων που θα γίνουν αυτά σαν μπαλόνια, όπως θέλετε να σας το πω, που έχουν τα τένις της Πτολεμαΐδος πάνω στο κουρί, θα γίνουν σε 4-5 σχολικές μονάδες που θα μπορούν να τα απολαμβάνουν και να τα χρησιμοποιούν οι μαθητές, αλλά όχι μόνο οι μαθητές αλλά και οι αθλητές της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Εορδαίας. Καθώς επίσης ζητήθηκε από τη Δημοτική Αρχή να χρηματοδοτηθεί μία μελέτη για την ανάπλαση όλης της περιμετρικής τάφρου της πόλης της Πτολεμαΐδος. Πάντως ήταν αρκετά έργα παρουσιάσατε και εσείς και αρκετά έργα βλέπουμε να γίνονται. Τα είδαμε προχθές στην εκδήλωση με τον κύριο Παπαθανάση. Άρα προχωράνε σημαντικές παρεμβάσεις στην περιοχή, κύριε Αντιδήμαρχε. Έτσι θέλω να πιστεύω. Είναι πραγματικότητα και είναι αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων και των σχέσεων που υπάρχει μεταξύ Δήμου και Υπουργείων. Μάλιστα. Ωραία. Υπήρχε κάποιο άλλο θέμα σημαντικό που απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε? Τα θέματα δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρά. Νομίζω ότι όλα, αν δεν κάνω λάθος, έχουν ψηφιστεί ομόφωνα, που σημαίνει ότι ήταν θέματα που δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα. Ψηφίστηκαν, είχαμε μια πολύ καλή συνεδρίαση και όλα καλά πήγαν. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες και τον Δήμαρχο της Εορδαίας για να δούμε και τα αποτελέσματα των τελευταίων συναντήσεών του στην Αθήνα με κυβερνητικά στελέχη. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.